Όχι, δεν γίνεται να το ανοιχτώ αυτό. Να φύγετε. Έξω από το σπίτι μου! Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ότι τα έχουνε? Γιατί θέμα αιμομηξίας δεν υπάρχει. Δεν είναι αδέρφια. Τότε γιατί παλεύουμε τόσο καιρό να αποδείξουμε ένα στον άλλον ότι είμαστε οικογένεια? Γιατί εγώ όταν με ρωτάνε πόσα παιδιά έχω, εγώ λέω 4. Γιατί ακόμα και εσύ που δεν το ήθελες στην αρχή, στο τέλος με είπες μπαμπά. Σήμερα θα είσαι και απογευματινός και βραδινός. Βραδινός, γιατί? Πώς το είπαμε το μαγαζί που δουλεύεις? Δεν το είπα. Η Διλέκ θα συνεχίσει το σχολείο στην Τουρκία. Θα μένει με τη γιαγιά της. Μπαμπά. Και ελπίζω να σοβαρευτεί, να λογικευτεί και να σκεφτεί το μέλλον της. Και να αφήσει τους έρωτες. Μου λες ψέματα ακόμα και για το μέρος που δουλεύεις. Μα σου πω που δουλεύω, μωρέ. Στο Νέζα Μάγιο Μπαρ. Τώρα σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα, ρε πλάκα, να ξέρει όλα. Εσύ τι το πες, ηλίθεια. Έχεις καεί. Αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εγώ θα πάω με τη γιαγιά στην Τουρκία. Δεν χρειάζεται τη λέξη να πληρώσει τα σπασμένα. Σαν δώσε το! Στο πάντα δεν πρόκειται να σε αφήσω σε πάρω μακριά μου. Τι να με πάρουνε, δεν φεύγω εγώ για Τουρκία. Μπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το ξέρω ότι εγώ ήμουν η πρώτη που ήταν αντίθετη με αυτή τη multi-culti οικογένεια. Αλλά είχα άδικο. Κάτι πάρα πολύ δυνατό μας ενώνει. Κάτι που είναι πιο πάνω από θρησκείες. Τι κάνεις εκεί? Ανακάλυψα ότι είχαν λασκάρει μερικές βίδες, γι' αυτό δεν λειτουργούσε τώρα τελευταία. Και σίγουρα δεν λασκάρισαν από μόνες τους, κάποιος έβαλε το χεράκι του. Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι θα έκανα κάτι τέτοιο. Ναι. Και σίγουρα αν δεν έκανες τον κόπο να τις λασκάρεις, το άφησες από κάποιο μεγάλο ύψος να πέσει. Γιατί να ασχοληθώ με το ξυπνητήρι σου όταν θα μπορούσα πάρα πολύ άνετα να αφήσω τη Γιλντής να σε πάρει στην Τουρκία? Ρε, δεν αφήνετε το δούλεμα τώρα. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει κάποιες αποφάσεις και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω. Ρε πεισματάρι άνθρωπε, αλήθεια σου λέμε. Χωρίζουμε. Και η αγάπη σας, ο έρωτάς σας? Για εσάς το κάνουμε. Για να μην χωρίσεις με τον πατέρα μου. Και η Τιλέκ παντρεύτηκαν Άγιο Βοσκό στην Τουρκία. Ναι, ρε μαμά. Πώς θα το χαρούμε όλο αυτό, όταν ξέρουμε ότι έχουμε γίνει η αιτία για να καταστραφούν όλοι γύρω μας? Ό,τι και αν κάνουμε θα είναι σαν τιμωρία. Θα μας θυμίζει τι κάνουμε σε εσάς. Και μετά θα μαραζώσουμε και θα γίνουμε δυστυχισμένοι, σαν και εσάς. Γι' αυτό σου λέω καλύτερα να φύγω εγώ. Ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής κατά τα έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν θα σου λείψει ούτε ο τσαμπουκάς μου, ούτε τα ψέματά μου. Είχες άλλα όνειρα για μένα. Sorry. Αλλά η Τιλέκ σίγουρα είναι η κόρη που θα ήθελες. Δεν είναι κρίμα να τα πληρώσει όλα. Γιατί μου το κάνεις αυτό, μωρέ? Γιατί είμαι κολόπεδο. Όχι, δεν είσαι. Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν είμαι. Όχι, δεν είσαι. Εγώ την πάτσα, μωρέ. Εσύ είσαι μια χαρά. Είμαι περήφανος για σένα. Γιατί έχεις καρδιά. Και η μάνα σου θα ήταν περήφανη για σένα. Μπορείς να σταματήσουμε να κάνουμε τώρα σαν φλωράκια? Λοιπόν, ετοιμάσαι τη βαλίτσα μου. Ας τη βαλίτσα τώρα. Λύσαμε τη βαλίτσα. Δεν θα ετοιμάσεις καμία βαλίτσα. Κανείς δεν θα ετοιμάσει καμία βαλίτσα. Ούτε Γιλντής. Ούτε Γιλντής, όχι. Γιλντής. Η μάνα μου θα πάει στην Τουρκία. Εκείνη η θέση της, στο σπίτι της. Και η θέση των παιδιών μου είναι εδώ, μαζί μας. Γιατί έτσι είναι οι οικογένειες. Έτσι είναι, Μετίνα. Έτσι είναι, ακριβώς. Δηλαδή, για να καταλάβω, μα συγχωρείς, θα μπορούμε να είμαστε εδώ. Μαζί. Κάτσε, μωρέ, να το χωνέψω λίγο. Σαν κουρκουμπίνι είναι που μου έχει σταθεί στο λαιμό.
Ναι, αγάπη μου, εγώ θα σου φέρω νερά και θα κατέβει το κουρκουμπίνι. Θα το κάνατε αυτό για μένα? Όχι μόνο για σένα, μην το πάρεις πάνω σου, για όλους. Και δεν μας ήταν και καθόλου εύκολο. Το στομάχι σου, ε. Καλά, κι εγώ όταν ζορίζομαι εκεί με χτυπάει. Ναι. Συγγνώμη. Τι έγινε? Τι είχαμε χθες, νύχτα πάθους, έρνεσαι. Συγχάσει, αυτό το πάθος μας έφαγε. Τι, τσακωθήκατε πάλι? Τι θα κάνω? Γιατί με έσκασες, πες το, τι έγινε? Κολλητέ μου, να σ' αγκαλιάσω όμως στη ζωή. Άμα δεν υπήρχες εσύ, ή που θα με κλείνανε μέσα για απαγωγή ανηλίκου, ή που θα έφευγε αυτή στην Τουρκία και δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ. Και το κόλπο όμως πρώτο, έτσι το χάψε ο πατέρας ότι χωρίσατε. Δεν ήταν κόλπο, όντως τα χωρίζαμε. Τι σοβαρολογείς? Τότε. Ρε κολλητέ, σε ευχαριστώ, δεις. Τι να πω. Αυτό που αναπηθυσιάζομαι για το φίλο μου. Και αφού όλα είναι καλά, τώρα εσύ γιατί είσαι έτσι? Γιατί μου ζήτησε τόσο εύκολο να χωρίσουμε, ρε φίλε. Γι' αυτό. Γιατί μου είπε ότι κάποια στιγμή δεν θα προχωρήσει το πράγμα μεταξύ μας. Ενώ εγώ ποντάρω όλη μου τη ζωή σε αυτήν. Έχω καθυστέρηση και πρωινές ναυτίες. Τεστ εγκυμοσύνης τώρα. Έκανα. Και? Βγήκε θετικό. Τι είναι αυτό τώρα? Καλό ή κακό? Καλό ή κακό? Καλό ή κακό? Ξέρω. Καλό ή κακό? Έκτρωση τώρα! Έκτρωση τώρα! Όχι, όχι έκτρωση τώρα, γιατί κι άμα βγει κι ένας μικρός επιστήμονας ή καμιά μικρή μπαλαρίνα. Γιατί δεν πρόσεχες? Πρόσεχα και μη μου μαλώνεις τώρα. Θα ήταν κανένα λιγμένο το προφυλακτικό. Θα το πήρε από κανένα περίπτερο που τα χτυπάει συνέχεια ο ήλιος και λιώνουν. Είσαι ακόμα παιδί, πώς θα κάνεις παιδί? 19 είμαι. 19 είσαι και εγώ 19 είμαι. Και μου έχεις υποσχεθεί ότι το καλοκαίρι θα με πας ταξίδιο στην Ευρώπη με το τρένο. Δεν πάω, αλλά πώς σε πάω τώρα, πώς θα με δεις? Τι θα κάνεις? Ξέρω. Και πρέπει να το πω και στη μάνα μου και αυτή να πάει να το πει και στο Μετίν. Στο Τζεντ. Του Τζεμ δεν είναι? Όχι, του Αλέξη. Με τρελάνεις τώρα? Του Τζέμ είναι. Αλλά ο Τζέμ είναι κλασικό αρσενικό. Θα χαρεί που είναι τόσο καρπερός. Τι θα κάνω? Κάτι θα σκεφτούμε. Θα έκανα τα πάντα για χάρτης. Και αυτή υπολόγισε πρώτα τους άλλους και μετά εμένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν με λογαριάζει και πολύ. Εντάξει, τώρα τις βλακίες αγαπάει. Δεν πειράζει. Αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Αφού θέλει να χωρίσουμε, δεχτώ. Κάτσε βρε παιδάκι μου να σου βάλω ένα φλιτζάνι καφέ να μιλήσουμε. Δεν μπορώ, εσύ να πάω στη δουλειά. Τι συνεχίζεις κανονικά? Άρα αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεις και με την Έλλη. Άσχετο το ένα με το άλλο, κάπως πρέπει να ζήσω, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, γύρνα στο κουρίο με τα ψαλιδάκια σου, με τις πούδρες σου, με καλύτερο ωράριο, να κάνουμε και πρόβες με την πάντα. Ρε φίλε, δεν θέλω να εξαρτάμαι από κανέναν, εντάξει. Άμα εξαρτάς από κάποιον, κάποια στιγμή αυτό σου φεύγει και εσύ γλιστάς και σπάς τα μούτρα σου. Γι' αυτό δεν το θέλω. Γι' αυτό σου λέω, άστο. Τα λέμε. Μόνο δύο άνθρωποι που αγαπιούνται πραγματικά μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αγάπη. Τι σημαίνει να θυσιάζεσαι, τι σημαίνει να μοιράζεσαι στο όνομα της αγάπης. Εύετ, αλλά το θέμα μας εδώ είναι ο Τζεμ και η Έλλη. Εγώ στη θέση σου δεν θα το άντεχα. Και τι να κάνω, ρε Αλή, να του σταθώ εμπόδιο? Σε αυτά τα παιδιά που δείξανε τέτοια ωριμότητα, το περίμενες εσύ από τον Τζεμ? Η δική σου ωριμότητα με ανησυχεί και συνεχίζω να έχω την απορία. Δεν μου λες αν τα παιδιά συνεχίσουν και το προχωρήσουν σοβαρά και παντρευτούν, εσύ και η Μυρτώ, τι θα είστε, συμπέθεροι? Γιατί όχι, συμπέθεροι. Δύο συμπέθεροι, βέβαια, οι οποίοι αγαπιούνται τόσο πολύ που δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλον. Μη μου κουνιέσαι, κύριε Παναγιώτη, θα σου κάνω καμιά ψαλιδιά και δεν έχουμε περιθώρια να το καλύψουμε. Για πιάσ' το ρεαλί. Η Μυρτώ είναι. Ναι. Τι? Έρχομαι αμέσως, ναι. Με τι? Δεν πειράζει κύριε Παναγιώτη, θα συνεχίσουμε παρέτσα, ε? Θέλω να
μου συμπαρασταθείς. Δεν μπορώ να σε υποστηρίξω. Πρώτα το μαθαίνει ο πατέρας του παιδιού, δηλαδή ο Τζέρ. Σε παρακαλώ, έχω χεστεί πάνω μου. Θέλω να το πω πρώτα στη μαμά μου. Χρειάζομαι τη μαμά μου. Μπορείς απλά να είσαι εκεί δίπλα μου, χωρίς να λες τίποτα. Απλά να είσαι εκεί. Ωραία. Θα έρθω, αλλά να ξέρεις ότι θα έχω μια σιωπηρή αντίρρηση. Καλά. Οχ, το μάθανε κιόλας. Αλλά πώς, φέρανε και τον παππού. Μαμά, εγώ. Και εσύ, Έλλη μου, και όλοι θα βοηθήσετε. Μόνη μου δεν μπορώ να τα καταφέρω. Τι? Φέραμε τον παππού από το νοσοκομείο. Τσακώθηκε με τη Μαρκέλα, κατέρευσε, το πήγαμε στο νοσοκομείο. Δεν έχει τίποτα, το ξαναφέραμε. Αυτό, τελείωσε. Αυτά έχουν οι ξαφνικοί έρωτες, μπαμπά. Ασυμφωνία χαρακτήρων, τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε εμείς τα νέα παιδιά. Ασυμβίβαστα, ε. Ήθελα να πεθάνω εδώ. Είμαι άρρωστος και γέρος. Έτσι έχει το πράγμα. Μην το κάνουμε θέμα. Ναι, ναι. Άστο και αργότερα. Και πόσο καιρό σου δίνουν οι γιατροί, παππού? Έχουν χάσει το λογαριασμό, παιδί μου. Καλά, για να ξέρω πόσο καιρό θα μείνει. Βρέλη μου, τι είναι αυτά που λες? Να σου το θέσω ως εξής, αγαπημένη μου εγγόνα. Οι γιατροί με απεκάλεσαν Τζακ Νόρις. Μας τρόμαξες, Τζακ, μας τρόμαξες. Συγγνώμη. Εγώ πήγαινα σίγουρος ότι ταξιδέψω. Αλλά κάπου μου παράπεσε το εισιτήριο και δεν μπόρεσα. Αλλά μην ανησυχείτε, θα βγάλω όμως σύντομα άλλο. Και σας θέλω όλους εδώ να με αποχαιρετήσετε. Άσε, Ερμή. Το ταξίδι αναβάλλεται. Έχουν απεργεί ελλημενεργάτες. Δεν απεργεί ποτέ ο Γαβρίλη και ο Μιχαήλ. Έλλη μου, ζέστανε τη σούπα του και θα τον πάω εγώ για ύπνο. Δεν μπορώ να του σερβίρει το ίδιο πράγμα. Είναι χειρότερο από ευθανασία. Θα αφήσεις τώρα τη σούπα να μιλήσουμε για το θέμα σου. Με κάποιον πρέπει να το συζητήσεις. Το συζήτησα με σένα. Και εγώ πιστεύεις ότι με το κατάλληλο πρόσωπο μαζί θα το μεγαλώσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει ζωή. Και πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις και αστεία. Εγώ στη θέση σου θα είχα σαλτάρι. Δεν είσαι στη θέση μου και έχεις ήδη σαλτάρι. Πρέπει να το πεις τουλάχιστον στο Τζεμ. Έχει δικαίωμα να ξέρει. Μαζί πρέπει να αποφασίσετε. Θα το κρατήσετε ή δεν θα το κρατήσετε. Δεν είμαι έτοιμη να του το πω. Τώρα δεν σε πιστεύουμε, δουλεύεις. Εδώ σου είναι έτοιμη να το πεις στο μετήμ και στη μάνα σου. Ναι, αλλά αυτό που έγινε με τον παππού ήταν σημάδι ότι δεν πρέπει να το μάθουν ακόμα. Α, καλά, οι ορμόνες σου σε άλλα επίπεδα. Άκου να δεις πώς το βλέπω το θέμα. Αν ο Τζεμ με αγαπάει βαθιά και ειλικρινά όπως εγώ, θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Θα το νιώσει. Πρέπει να το νιώσει. Καλά, είναι τώρα ώρα για χαζορωματικά τεστάκια. Πρέπει να φτιάξω άλλη σούπα. Κι αν δεν το καταλάβει, αν δεν το νιώσει, τι θα γίνει? Τότε θα με δει με την κοιλιατούρλα, θα καταλάβει ότι έκανε λάθος και θα μου δείξει πόσο ανέστητος είναι. Εντάξει. Πόσο μοιάζουν οι γέροι με τα μωρά. Γι' αυτό λένε ότι η ζωή είναι ένας κύκλος. Τελειώνει έτσι ακριβώς όπως άρχισε. Σ' αρέσει, μπαμπά μου? Είναι απίστευτα καλή. Του αρέσει η σούπα μου. Περίμενες να τα ακούσεις ποτέ αυτό? Με τίποτα. Άμα αν τα φάρμακα. Έλλη μου, για συνέχισε. Σιγά σιγά, να μην το λερώσεις, πρόσεχε. Έλα, παππού μου, θα το κάνω εγώ αυτό. Α, πού οφείλεται αυτή η καλοσύνη? Όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Γίνονται καλύτεροι όταν συμβαίνει κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ καλό. Εσένα τι από τα δύο συνέβη? Έλα μου, ντε. Παππού. Παππού. Μαμά! Μη φεύγεις. Δεν θέλω να πεθάνω μόνος μου. Παππού μου. Παππούλη μου. Μη μου πεθάνεις τώρα. Τώρα θα κάνω και το δυσέγγονό σου. Δεν θέλεις να το γνωρίσεις? Είσαι έγκυος. Δεν πέθανες. Με φώναξες. Τι έγινε? Τι να γίνει. Όπως βλέπεις, δεν εγκαταλείπω τον μέτωπο. Τι έγινε, παιδιά, κατάληψη? Εσύ μυρίζεις έτσι. Ας ώρα που δεν έκανα μπάνιο για να μπω στο δωμάτιο μου. Τζεμ, βάλαμε εδώ τον παππού γιατί εσύ βολεύεσαι και στο στρώμα. Έχω να χταρίσει κοψίδια. Καλά, έλα να πιεις τώρα το φαρμακό σου. Και αργότερα τα κοψίδια. Μπράβο το παιδάκι μου. Ο παππούς είναι πολύ άσχημα. Θέλει να περάσει τις τελευταίες του στιγμές κοντά μας. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνω για πολύ ακόμα σε αυτό το σπίτι. Τι εννοεί? Δεν ξέρω. Αν δεν έχετε συνεννοηθεί κάτι, κάτι συμβαίνει. Ο γιος του Τούρκου τα έχει με την εγγόνα μου. Γι' αυτό με τιμωρεί ο Θεός. Γι' αυτό δεν με παίρνει κοντά του.
Τι ήταν αυτό που πέταξες? Είμαι πολύ κουρασμένος. Θέλω να κάνω μπάνιο. Θα φύγεις? Τι σου φαίνεται περίεργο? Εδώ ετοιμαζόμουν να φύγω για την Τουρκία. Το περίεργο είναι ότι μίλησες στον Ενικό. Άλλο θα φύγω, άλλο θα φύγουμε. Ωραία. Αν έλεγα θα φύγουμε, δηλαδή θα ερχόσουν? Στην παρούσα φάση όχι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Θα βγεις. Τζεμ, κοίταμε. Κοίταμε καλά. Σε κοιτάω. Τι νιώθεις? Απογοήτευση. Απογοήτευση. Γιατί? Γιατί δεν θες να κάνεις τίποτα μαζί μου, Ελή. Γι' αυτό. Και αυτό είναι όλο φάνερο. Ό,τι ήταν να κάνω μαζί σου, το έχω κάνει ήδη. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Α, μπράβο, στα λόγια μου έρχεσαι. Πήρες ό,τι ήθελες από μένα και αφού σου τελείωσε αυτό, τι ήτανε? Αγάπη, πάθος, όπως θες πες το. Μετά δεν κόλλησε να μου ζητήσει να χωρίσουμε. Και καλά για χατήρι τον άλλον, κι εγώ μαλάκα τσίπησα. Ήξερα ότι δεν είσαι πρώτης εξυπνάδας, αλλά μιλάμε για ηλιθιότητα μεγατόνων. Αγιά σου. Μόνο ένας ηλιθιός θα σε πίστευε. Ακόμη σε πονάει το στομάχι σου? Τι? Ναι, λίγο. Μπορεί να είναι καμία ίωση. Μπα, πού τέτοια τύχη. Όχι και τύχη ιώσεις. Το ξέρεις ότι σήμερα είναι γνωστά περισσότερο από 500 διαφορετικά είδη ιών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να εξελιχθούν σε διαφορετικές νόσους, από τις πιο απλές και ακίνδυνες, έως και απειλητικές για τη ζωή. Τι λες ρε παιδί μου? Δηλαδή εσύ θες να πας ιατρική? Ναι. Φέρω εδώ. Πω, ολοκληρώματα. Ρε παιδάκι μου, δεν έχεις πει με τον Τεό ότι θα παντρευτείτε όταν τελειώσεις τις σπουδές σου? Είσαι σίγουρη ότι θα σε περιμένει μέχρι να μάθεις όλα αυτά? Η αγάπη θέλει θυσίες. Ναι, γιατί η αγάπη είναι μια χόρταγη σκύλα. Λοιπόν, και εσύ πρέπει να ξεκινήσεις σιγά σιγά το διάβασμα, γιατί το έχεις καθυστερήσει. Αν ακόμη θέλεις να μπεις στο πάντιο. Θέλω. Θέλω, γιατί είναι χρέος μας να είμαστε δυναμικές και ανεξάρτητες γυναίκες και δεν πρέπει κανείς και τίποτα να σταθεί εμπόδιο σε αυτό. Μία δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα όμως χρειάζεται δίπλα της ένα σύντροφο που θα την αγαπάει, θα την εμπνέει και θα της δίνει κουράγιο να συνεχίζει. Γαμώ το. Μου τη δίνει όταν έχεις δίκιο. Άλλαξε το. Τι βρίσκεις στο κανάλι της Βουλής? Εγώ τον νανουρίζει φαίνεται. Δεν μπορώ να δω τι μ' αρέσει. Έχει και μέσα τηλεόραση. Γιατί δεν πάτε? Αγαπάκι μου, αφού σε πήρε ο ύπνος, άντε πάμε να κοιμηθούμε. Όχι, εγώ θέλω να δω Βουλή. Εντάξει, 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 Ερμή μου. Τσακ, Βουλή. Τώρα που έχασα τον γκολ. Ποιο γκολ, Ερμή? Δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Εσείς δεν ξέρετε. Μόνο στα γήπεδα σκοτώνονται και βρίζονται έτσι. Περιμένω τη στιγμή που θα αρχίσουν να πετάνε αναπτύρες, μπουκάλια, φωτοβολίδες και όποιος μείνει όρθιος, αυτό θα ψηφίσω. Αυτά είναι. Τι κάνεις? Τίποτα. Δεν θέλω να είμαστε μαλωμένοι, ειδικά σε αυτή τη φάση. Δεν είμαστε μαλωμένοι. Πώς? Μου μιλάς απότομα, είσαι μουτρωμένος, τρως μόνος σου στην κουζίνα. Φάει και εσύ στην κουζίνα, δεν με πειράζει. Διάβασε το στα μάτια μου. Σε παρακαλώ, πες κάτι. Έχει κάτι, μούρη μου? Είμαι έγκυος. Κατάλαβε το επιτέλους. Δείξε λίγη ευαισθησία. Η δική μου. Ενοχλητικό ύφος και βλέμμα σάικο. Μπαμπά! Μπαμπά! Ερμή! Με τι είναι αυτό, είναι πάει σβήνη! Ερμή! Μπαμπά! Ερμή! Παιδιά, στο γάλα να λίγο αέρα! Όχι, παππού μου, όχι! Βουλή έβλεπε, γι' αυτό τα κακάρωσε! Τι είναι αυτά που λες? Τέλειος αναισθητός είσαι! Δεν σε συγκινεί τίποτα, ούτε η ζωή, ούτε ο θάνατος! Μπαμπά! Τουλάχιστον έφυγε κοντά μας, όπως το ήθελε. Με την τι είναι αυτά που λες? Αλλά χαλά! Να ανακατεύεις τον ανάκδο! Νομίζω ότι θέλω να πάω να κάνω τσίσα. Αχ, θέλει να κάνει τσίσα. Μπράβο σου, μπράβο σου.
Πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τον πατέρα του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις. Τι εννοεί, σε όλες, όλες. Ακόμα και όταν το παιδί φιλοξενείται στο σώμα σας, μην υποτιμάτε την αγάπη που νιώθει και τη φροντίδα που θέλει να δείξει στο παιδί ο βιολογικός πατέρας. Σωθήκαμε τώρα. Επίσης, εκφράστε ανοιχτά ποια χαρακτηριστικά και ιδιότητες του συντρόφου σας θέλετε να έχει το παιδί σας. Λάκα, σε λατρεύω. Αλλά σίγουρα δεν θέλω το παιδί να πάρει το IQ του μπαμπά. Ευχαρίστως να πάρει τη μύτη του, τα αυτιά του, τα πόδια του. Τα πόδια του. Όχι, όχι. Προτιμώ τα δικά μου. Πάλι τουαλέτα. Ναι, φόραξε την κόρη μου. Όχι, όχι. Θα σε πάω εγώ. Ας την αυτή να ξεκουραστεί. Που κατά της. Δεν ζητάω βοήθεια από τους Τούρκους. Γιατί εγώ, που δεν τα παίρνω πλέον στο κρανίο μαζί σου και έχω φτάσει να σε συμπαθώ. Αλήθεια. Ναι, αλλά δεν βιαστείς, δεν θα προλάβω να πάω τουαλέτα. Και okay. Αν δεν τα κακαρώσω στη λεκάνη, θυμίσου να σου πω κάτι σημαντικό μετά, ε. Σηκώ. Ναι, Κατερινά, κοιμάσαι. Είναι 3 η ώρα το πρωί, ρε. Νομίζω ότι με πιάσανε πόνοι. Τι πόνι, μωρέ, από τώρα. Πρόωρη πόνι, γιατί δεν γίνεται. Ελί, κοιμήσου. Νομίζω ότι κάτι θα συμβεί και θα πεθάνω στον ύπνο μου. Ρε, νιστάζω πάρα πολύ. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Και νιώθω μια τρομακτική μοναξιά. Και ένα ψυχοπλάκωμα. Δεν μπορείς να χαλαλήσεις λίγες ώρες ύπνου για μένα. Ακούς. Ναι. Θα σταματήσω να πνέω. Να πάρεις τηλέφωνο τη μαμά μου. Και τον Τζεμ. Για να μάθει να φέρεται έτσι. Μου το υπόσχεσαι. Ναι. Ευχαριστώ. Παππού, είσαι εντάξει? Σκάζε! Θέλω να συγκεντρωθώ. Μαλακισμένο, τα χάλασες όλα. Έλλη, μίλησες τόσο στον ύπνο μου. Ναι. Τι έχει πάθει φωνή σου? Δεν πιστεύω να πήρες τίποτα χάπια. Ο Τζέιμι με. Κατερινά, γιατί είσαι δίπλα στην Έλλη? Θέλω να πω το τηλέφωνο σου. Δεν μπορώ να σου πω, πρέπει να το νιώσεις. Τι να νιώσω, μωρέ, τι σκατά γίνεται, έχει τίποτα η Έλλη? Άμα σου το πω θα γίνει έξαλλη. Μη μου πεις. Χαίστηκα. Ούτως ή άλλως τελείωσε για μένα. Όχι, 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 δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι έγκυος, ρε ηλίθιε. Τι? Από μένα? Τι από μένα? Μα πώς, αφού προσέχαμε? Ξέρεις πόσα ζευγάρια το έχουν πει αυτό? Every time one of us tries to leave here, the other one holds on tight.
tonight. There's so much love in between us, but you say you gotta get home. Τι ναι, μην ξυπνάς. Άμα σταματήσω να πνέω, σου είπα. Βάλε μου και εμένα λίγο. Μία γουλιά. Μία. Πρέπει να τον κόψω τον καφέ. Μου το πει βοηθό στο γυναικολόγο. Στο γυναικολόγο δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω, γιατί πρέπει να πάω με τον πατέρα του παιδιού, λέει. Πώς θα φανεί άμα πάω μόνη μου? Εντάξει, φαντάζομαι υπάρχουν πολλές γυναίκες που πηγαίνουν μόνο στο γυναικολόγο. Αλλά οι πατεράδες δεν υπάρχουν τυχαία. Κάποιος θα πρέπει να υποστεί τα ξενύχτια, τις υστερίες των εγγύων, τις ορμόνες σου που είναι χάλια. Δεν θα του το πω. Δεν θα χρειαστεί. Του το είπα εγώ. Τι? Τώρα θέλω να σου ξεριζώσω τα μαλλιά και να σου δώσω και δύο χαστούκια. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι. Για σένα το έκανα. Επειδή είσαι πάρα πολύ δειλή για να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Δεν το πιστεύω ότι το έκανες αυτό το πράγμα. Άμα ο Τζέμς αγαπάει τόσο πολύ όσο λέει, να το αποδείξει. Σου είπε ότι με αγαπάει? Όχι ακριβώς. Για την ακρίβεια, όταν του το είπα, μου είπε. Από μένα. Χριστέ μου, είναι τόσο όμορφος, αλλά τόσο ηλίθιος. Μην βιάζεσαι κι εσύ τώρα να βγάλεις συμπεράσματα. Λέξη. Μη μου τον δικαιολογείς. Λέξη, γιατί θα σου κόψω και την καλημέρα. Σας θέλει Λιδία, τώρα. Τι θέλει τώρα κι αυτή, έχουμε τα προβλήματά μας. Έγκυος. Έτσι λέει. Και δεν το άκουσα από εκείνη. Από την Κατερίνα το μάθα. Ωραία, τι πάει να πει, έτσι λέει. Είναι ή δεν είναι? Εσύ πιστεύεις ότι είναι μούφα? Άσε ρε φίλε. Έχω ακούσει ιστορίες με εκβιασμούς και τάχα μου δίθεν εγκυμοσύνες. Και γιατί να θέλει να σε εκβιάσει με τέτοιο τρόπο? Τι γιατί, για να με κρατήσει τα Γιατί άφησα να εννοηθεί ότι θα χωρίσουμε. Ρε φίλε, μήπως τα σκέφτεσαι λίγο υπερβολικά. Δηλαδή, θέλω να πω γιατί να το κάνει αυτό, αν δεν είναι έγκυος, στο φανεί. Γιατί το γυναικείο μυαλό, φίλε, είναι σατανικό. Το έχω δει και σε ταινία. Θα μου μιλήσει για αποβολή. Μη σου πω και για νεμογκάστρι. Εντάξει, τότε τι να σου πω. Τσεκαρέτινα. Παίξ' το λίγο αδιάφορος και αν είναι όντως έγκυος, θα έρθει να σε πάρει να πάτε μαζί στο γιατρό. Αν δεν είναι, θα έρθει και θα σου κάνει αγριάδες. Σίγουρα. Δεν θα πεις τίποτα. Το ξέρω ότι ξέρεις. Τι περιμένεις να σου πω, συγχαρητήρια? Κάτσε, κάτσε, γιατί θα τρελαθώ. Αμφιβάλλεις ότι είναι δικό σου? Κοίτα, για να μην το κουράζουμε, είναι δεν είναι δικό μου, είναι τελείως αδιάφορο, εντάξει? Αδιάφορο? Ναι. Κοίτα, για τη γυναίκα είναι διαφορετικό αυτό. Αλλά εσύ ούτως ή άλλως δεν είσαι από εκείνες που θα κάτσει να ασχοληθεί με ένα παιδί που της έκατσε κατά λάθος. Έτσι δεν είναι? Εσύ κοιτάς τις σπουδές, την καριέρα σου. Τι μου λες να το ρίξω? Δική σου απόφαση. Αν εσύ αντέχεις να ασχοληθείς με ένα παιδί μόνη σου, no problem. Γιατί μόνη μου? Εσύ δεν θα με βοηθήσεις. Εγώ δεν. Σοβαρολογείς. Με κάνεις εμένα για οικογενειάρχη. Οικογενειάρχης δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Έλλη, βρες... βρες άλλο να κάνεις οικογένεια, εντάξει? Εγώ... αν δεν είχε αλλάξει γνώμη ο πατέρας μου, πάλι εμείς οι δύο χωριστά θα ήμασταν, εντάξει? Και εσύ έχεις όλη την ευθύνη γι' αυτό. Και όπως θα λέγει η Μυρτώ, τώρα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Αγαπούλα μου. Θα τις υποστώ. Κολλητέ, είμαι μεγάλος ψυχολόγος. Όχι μόνο δεν μου πέτει ποτά για τον γυναικολόγο, αλλά μου το γύρισε και σε επίθεση. Ευτυχώς που δεν μάσησα. Δεν το περίμενα, θα είναι τόσο bitch. Κατάλαβες τώρα? Αν θέλω, πρέπει να το κάνω μόνη μου. Πώς θα το κάνω μόνη μου? Και ο Τζέμι είναι ολοφάνερο ότι δεν θέλει να κάνει παιδί μαζί μου. Να το κάνω με το ζόρι πατέρα. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται. Αλλά τι να τον κάνει το παιδί μου ένα διάφορο πατέρα? Τον βλέπεις σαν πρόβλημα και σαν εμπόδιο. Και δείχνει αδύναμος. Πολύ αδύναμος, σου λέω. Και με κοιτάζει με αγάπη. Όχι, 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 δεν υποκρίνεται. Είναι άσχημη κατάσταση. Μας το είπαν οι γιατροί. Το ξέρω, αγάπη μου, ότι θέλεις να είσαι κοντά μας. Αμάν πια κι αυτός ο Στέφανος.
Τι χωριό είναι αυτό που σε πήγε? Ούτε μια γέφυρα της προκοπής δεν έχει. Δηλαδή, αν συνεχίσουν οι βροχές, τι θα γίνει? Θα μείνεις εκεί? Καλά. Παίρνε με κανένα τηλέφωνο, ε. Σ' αφήνω. Σ' αγαπώ. Γεια. Αγάπη μου, αγόρι μου, παιδάκι μου, δεν θα παραπονεθείς? Δεν θα πεις μη με σφίγγεις, μανούλα? Όχι, μαμά, τα απολαμβάνω. Κανένας άλλος δεν με υποδέχεται έτσι. Παππού! Ρε, καλώς τα επιστήμονα! Για να δω, σαν να ψήνωσες. Συμμετέχεις σε πειράματα που κάνω για το ύψος. Εσύ βλέπω εξυγχρονίστηκες. Ωραίο το ταμπλετάκι. Με αυτό το μαραφέτη δεν τραβάνε και ταινίες. Βιντεάκι εννοείς? Ναι, γιατί? Θέλω να βιντεοσκοπήσω τη διαθήκη μου. Γιατί οι δικηγόροι και οι συμβουλιογράφοι είναι φωτιά. Ενώ αυτό έχει πλάκα. Αμαύρε, μπαμπά, μη το γρουσουζεύεις πια. Νόμιζα πως θα είσαι ευχαριστημένη που σας αδειάζω τη γωνιά. Ακούστε, μου λέει Νικολάκη μου, όλο τέτοια μου λέει. Γιατί? Αφού με περιμένετε από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό δεν ειδοποιήσει το παιδί. Λοιπόν, Νικολάκη, να σου πω. Θέλω μια κυρία λυτή και κάψιμο. Τόσα χρόνια ψάρευα. Δεν θέλω τα σκουλίκια να πάρουν εκδίκηση. Γελάς, βρε, γελάς. Θα σπάει ο παππούς. Δεν θα ήθελα ποτέ να καταλήξει ένα κακόμοιρο γεροντάκι. Πάντως εμένα το χρώμα του σήμερα μου φάνηκε καλύτερο. Ναι, ναι, και εμένα. Σαν να ροδίσανε τα μάγουλά του. Ροδίσανε. 20 ανέβασε πίεση. Πάντως, η ασταθής πίεση είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη για την πρόκληση εγκεφαλικών και καρδιακών προσβολών από ό,τι υπέρταση. Η απότομη αλλαγή της πίεσης μπορεί να προκαλέσει κάποια βλάβη σε κάποιο αιμοφοραγγείο, αλλά το σκαμπανεύασμα είναι πιο επίφοβο. Άκου την, άκου την. Μιλάει ήδη σαν γιατρός. Εγώ πάντα το έλεγα. Αυτό το κορίτσι μια μέρα θα μας κάνει περήφανος. Είμαστε περήφανοι για όλα μας τα παιδιά, Λι. Και για το καινούριο μας που έρχεται. Ποιο καινούριο? Το δικό μας, Έλλη μου. Το ξέχασες. Και... Πες το, πες το. Θα είναι αγόρι. Σήμερα το μάθαμε. Γερό και δυνατό, μπαχάρι. Yeah. Τι έγινε, τσαντίστηκε που θα κάνουμε αγόρι? Όχι, δεν τα πάει καλά με τα αγοράκια. Ρώτα για τον Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι με βασάνισε. Αλλά από αγάπη. Το επόμενο θα είναι κορίτσι. Έχω καλό προαίσθημα. Σοπάστε, βρε. Πώς το αποκοιμήθηκε? Κοιμήθηκε? Σου ζήτησε να του διαβάσει τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη? Όχι. Τα χάπια έχει γίνει. Δεν μου λες, είδες αν αναπνέει? Είσαι σίγουρος? Ναι, σε ρωτάω γιατί καμιά φορά βυθίζεται τόσο βαθιά που δεν ακούω την αναπνοή του. Είναι πολύ τυχερός που τον έχετε εδώ μαζί σας. Είναι η μόνη μου ρίζα. Εάν κοπεί, θα είμαι μετέωρη στη γη. Δεν θα είμαι. Όχι, Μωρή Μυρτώ. Αφού τώρα έχεις άλλες ρίζες, τα παιδιά σου. Τα παιδιά μας. Και εσένα. Εσύ δεν είσαι ρίζα της και εκείνη δική σου. Έλα. Σωστά. Με τόσες ρίζες κανένα δέντρο δεν κινδυνεύει να παρασυρθεί από τον άνεμο. Αχ, μωρέ παιδιά, σταματήστε. Θα βάλω τα κλάματα. Άντε, άντε, να φάμε. Κοτοπουλάκι, θα σου βάλω. Έλα μου, τι κάνεις? Τι της είπες, ρε, ηλίθιε? Ότι δεν σε ενδιαφέρει. Πρώτον, γεμάτο παππούς και είναι και άρρωστος άνθρωπος. Και δεύτερον, τι νομίζατε εσύ και φίλοι σου? Δεν με πιάνετε κότσο. Ξέρεις που είναι τώρα η Έλλη? Σε κλινική για έκτρωση. Α, δεν είναι ανεμογκάστρια. Η έκτρωση ακούγεται καλύτερα. Πες μου, τι δεν καταλαβαίνεις? Έχει πάει να κάνει έκτρωση. Στο παιδί σου. Βγαίνεις έξω και κλείνεις και την πόρτα. Σήκω να πάμε τώρα. Είναι μόνη της σε μια κλινική, σε ένα κρύο κρεβάτι και με την καρδιά της τσακισμένη. Το ήθελε αυτό το παιδί, γιατί είναι από σένα, μαλάκα. Θα μου λες παπαγιές, θα τα πω όλα στη Μυρτώ και θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Λες να βάλαμε στο κόλπο όλη την κλινική? Τόσο ηλίθιος είσαι! Περίμενε, Κατερίνα! Έπρεπε να είναι εδώ μαζί μου, δίπλα μου. Και όχι να μου πετάει το μπαλάκι να πάρω εγώ αυτή την απόφαση. Χαίστηκα. Καλύτερα που δεν είναι εδώ. Μου έδειξε καθαρά ότι είναι λάθος να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που θα έχει τα δικά του γονίδια. Ναι. Παππού. Ναι. Εγώ είμαι. Τι έγινε, όλα καλά? Αν σκοπεύεις να πεθάνεις, περίμενε. Μέχρι το μεσημέρι θα έχω επιστρέψει. Οκ.
για κορίτσι που ετοιμάζεται να κάνει έκδοση. Έχεις κέφια, ε? Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Το είδα σε όραμα. Σε κλινική δεν είσαι? Παππού, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Εγώ ένα πράγμα έχω μάθει. Δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για τελεσίδικες αποφάσεις. Και εσύ αυτό που πάνε να κάνεις είναι τελεσίδικο. Και τι θες να κάνω? Ο Τζεμ δεν το θέλει. Δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα μωρό μόνη μου. Θυμάσαι τι τράβηξε η μάνα μου να μεγαλώσει εμένα και τον Νίκο μόνη της. Δεν σου επιτρέπω να το κάνεις. Το ξέρεις ότι δεν τα πάω καλά με τις διαταγές. Άσε με να ολοκληρώσω γρασού. Το θέλεις αυτό παιδί ή το θέλεις? Και τι με αυτό ρε παππού? Θα πρέπει να το μεγαλώσω μόνη μου. Και εγώ θέλω να σπουδάσω και να δουλέψω. Πώς θα τα καταφέρω με ένα μωρό? Άσε τι μπουρδε σε μένα. Ξέρεις ότι όλοι θα σε υποστηρίξουν. Και ακόμα και ο Τζέμ που κάνει το ζόρικο είπε ότι είπε. Γιατί νόμιζα ότι τον κοροϊδεύεις. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Τα είδα σε όραμα. Δεν έχεις ακούσει ότι οι ετοιμοθάνατοι βλέπουν οράματα? Και θα στηρίξω όλη μου τη ζωή στο όραμα ενός ετοιμοθάνατου. Με τον παππού μου κάνουμε αστιάκια. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί με αποσυντονίζεις? Γιατί έχω χρέος. Σκέψου ότι αν πεθάνω, μπορεί η ψυχή μου να ξαναγεννηθεί και να περάσει στο μηξανικό σου. Η ψυχή σου θα επιστρέψει στον κόσμο μέσω του παιδιού μου. Για καλό μου το λες αυτό? Κατά λάθος, ξέρω ότι με αγαπάς πάρα πολύ. Γιατί και εγώ σε αγαπώ. Έλλη Χριστίδου. Παραχωρώ τη θέση μου. Δεν θα σκοτώσω την ψυχή του παππού μου. Νίκησες. Ωραία. Μια καλή πράξη, έστω και την τελευταία στιγμή, είναι ό,τι καλύτερο για αυτή τη ζωή. Σου έφερα να φας. Μπαμπά. Μπαμπά μου. Μπαμπά. Ξύπνα μπαμπά. Μπαμπά. Μπαμπά μου. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σου αρέσει η σούπα μου. Σ' αγαπάω μπαμπά μου. Αφού δεν πρόλαβες να το ακούσεις, εύχομαι να το είχες νιώσει. Πες μου, το έκανες. Μαζί, μωρό μου. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι πολύ συγκινητικό που τα ξαναβρήκατε και που θα κρατήσετε και το παιδί. Αλλά να σας θυμίσω μία μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να πείτε στη Μυρτώ και στο Μετίνο ότι θα γίνουν παππούδες. Of the rhythm my heart keeps.
Πέθανε ο παππούς πριν από δύο μέρες. Και εμείς θα κάνουμε μωρό. Το ξέρει καλέ. Τζεμ, έχω χυστεί από το φόβο μου. Καλά, κι εγώ δεν είμαι στα καλύτερά μου. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Βέβαια, γιατί όχι. Μένουμε και δύο ακόμα με τους γονείς μας. Εγώ θέλω να σπουδάσω. Δουλεύω χωρίς μισθό. Εσύ ψήνεσαι για γελίο μισθό. Και σε λίγο το σώμα μου θα αρχίσει να αλλάζει μέχρι που θα γίνει αγνώριστο. Θα παρώ τουλάχιστον 20 κιλά. Και μπορεί να μην μπορέσω να τα ξαναχάσω ποτέ. Και θα αρχίσει μέσα μου να μεγαλώνει κάτι το οποίο θα έχει μέγεθος μπάλας μπάσκετ. Και θα πρέπει να το σπρώξω από ένα άνοιγμα που σίγουρα δεν έχει μέγεθος μπάλας μπάσκετ. Και δεν είμαι καλά. Κοίταμε. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου. Κοίταξε, όσον αφορά το σπρώξιμο, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, θα είμαι δίπλα σου, ό,τι και να γίνει. Και σκέφτομαι να ξεκινήσουμε από τώρα. Πού πας? Μαζί θα πάμε. Τώρα που είναι όλοι στο σαλόνι. Θα πάμε εκεί πέρα και θα τους πούμε: Hey guys! Έχουμε τρομερά νέα. Η οικογένειά μας θα μεγαλώσει. Θα κάνουμε μωρό. Μήπως να πάμε και να πω εγώ: Hey guys! Και εσύ να πεις όλα τα υπόλοιπα. Ή τώρα ή ποτέ. Μη λες άκυρα, το ποτέ δεν παίζει. Μήπως να τους αφήσουμε να το καταλάβουν μόνοι τους. Να μου πούνε, Έλλη, γιατί μεγάλωσε η κοιλιά σου? Και να πω, ρε, εγώ δεν το κατάλαβα. Έτσι θα το κάνουμε, έτσι, ναι, ναι. Όχι. Όχι, ε. Είμαστε έτοιμοι, αγάπη μου. Hi, guys. Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε κάτι. Ελάτε ρε παιδιά, σας περιμένουμε. Μας περιμένετε? Γιατί μας περιμένετε? Ο παππούς άφησε τη διαθήκη του σε βίντεο. Σε βίντεο? Ελάτε, αρχίζει. Γιατί, είχε τίποτα να αφήσει? Οτιδήποτε έχει να πει τώρα ο παππούς Ερμής είναι τεράστια διαθήκη. Το έγραψε μόνος του με το τάμπλετ. Άντζε ο παππούς, ούτε ο Ντέιβιντ Μπάουι. Έντιμο. Γεια σας, τουρκόφιλοι και αρθέλληνες. Αν με βλέπετε, σίγουρα τα έχω κακαρώσει. Ελπίζω να γελάτε. Γιατί κι εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση σας. Δεν είναι λίγο πράγμα να παράσετε κανείς από ένα στριφνό γέρο σαν και εμένα? Πραγματικά ήταν ο πιο cool φασίστας που γνώρισα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωριέστε επειδή τελείωσε η ζωή μου. Σκεφτείτε, τι είχα καταφέρει. Ο γάμος μου απέτυχε. Το εργοστάσιο των κουμπιών φανήρισε. Ευτυχώς όμως που κατάφερα να αποκτήσω δύο υπέροχες κόρες. Η μία έχει περισσότερο στήθος και άλλη περισσότερο μυαλό. Αλλά και τα δύο είναι καταπληκτικά κορίτσια. Μυρτώ, Ντίνα, σας λατρεύω. Είμαι περήφανος για σας. Και εσείς είστε λίγο τριλούτσικες. Να με θυμάστε που και που. Να πηγαίνετε μου να δείτε και ένα κεράκι, ε. Α, να μην ξεχάσω και τα εγγόνια μου. Καμαρώνω για αυτά και ας μην το έδειχνα. Έλλη, Νίκο, Τζεμ, Διλέτ, μικρή μου σορμανίτσα, σας λατρεύω. Μείνατε κάγκελο, ναι, Τούρκε, το ομολογώ. Αλλά μετά θάνατο όμως, για να μην σου δώσω αυτή τη χαρά όσο ζω. Η κόρη μου είναι πολύ τυχερή που σε γνώρισε. Αλλά και εσύ είσαι πολύ τυχερός που γνώρισες την κόρη μου. Όσο έμεινα κοντά σας, γνώρισα τι θα πει πραγματική οικογένεια. Μόλις τις χαρές και μόλις τις λύπες. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τι άλλο να πω. Λυπάμαι όμως που δεν πρόλαβα να δω να γεννιέται το δισεγγονό μου. Άρε μπαμπά. Δεν με κοιτάτε σαν χάνη. Το παιδί που περιμένει Έλλη εννοώ. Από τον Τζεμ. Τι, θα γίνω θείος. Ωραία φάση. Θα αποκτήσω νηψάκι. Για να το λέει ο παππούς. Τι είναι αυτά, παιδιά, που ακούω? Για σηκωθείτε όλοι στον κύκλο να μιλήσουμε για την αντισύλληψη. Για άστο, 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 συμπεθέρα. Με το καλό του εγγονάκι. Ταμάμ. Α, τι ωραία. Λες,
Λες το καλό να νικάει το κακό. Λες ο έρωτας να νίκησε το θάνατο. Λες η αγάπη να τα νικάει όλα. Λες. Λες. Τι λες. Θα γίνω μάνα. Θα γίνω μάνα. Θα γίνω μάνα.